Καλημέρα, καλημέρα. ΠΑΟΚ 24, εδώ είμαστε. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Είναι από αυτές τις πολύ ωραίες μέρες. Γιατί έχουμε φιλικό και τι φιλικό, έτσι. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στην ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης, έτσι. Τι καλημέρα, ρε Ελένη. Τι καλημέρα, έτσι είναι οι καλημέρες. Έτσι είναι οι καλημέρες. Καταρχάς, βρέχει. Ωραία. Ναι. Ο καιρός είναι ό,τι να... Ο καιρός δεν είναι για τίποτα άλλο πέρα. Ναι, ναι. Από ξάπλα, δεν είναι για κάτι άλλο. Να σου πω κάτι, γιατί πήγανε στην Ολλανδία, μου λες. Δηλαδή, εσύ. Τι καλύτερο της προσφέρει η Ολλανδία από την μεσήμβρια, τώρα, τον αέρα, τη βροχή. Πέρα από την πλάκα. Ναι. Αυτοί που έχουν συνηθίσει αυτό το καιρό είναι πολύ σκληροί άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ είναι σήμερα. Πολύ σοβαροί και πειθαρχημένοι όταν άνθρωποι. Όταν ξύπνησα και άκουγα. Δεν είχα ανοίξει το story. Άκουγα, ρε παιδί μου, ναι, από έξω τη βροχή. Έλεγα πώς να σηκωθεί τώρα και να πας, δεν κατάλαβε. Πώς το έχουν συνηθίσει αυτό το πράγμα, αρέσει. Και αυτοί το κάνουν, είναι στρατιώτες, ρε παιδί μου. 11 μήνες το χρόνο. Θα το κάνουν. Ένα μήνα το καλοκαίρι, σαφώς έχουν διακοπές και έρχονται. Αλλά 11 μήνες το χρόνο είναι στρατιώτες. Σκληροί άνθρωποι. Άσε που νομίζω ότι στην Ολλανδία έχει καλύτερο καιρό από εδώ. Δηλαδή, βλέποντας λίγο χθες τα βίντεο των απεσταλμένων μετά την προπόνηση το βράδυ, είχε ήλιο. Είχε γενικά πάρα πολύ καλό καιρό. Εδώ είμαστε μουντίλα, βροχή. Θα μας τα πούνε βέβαια και οι Σταύρος Κόλκας και Δημήτρης Ντορμπατζόγλου. Θα δούμε ποιος από τους δύο θα είναι εύκαιρος να μας μιλήσει, γιατί έχουν και ρεπό σήμερα. Είναι το πρώτο ρεπό από την Παρασκευή που η ομάδα ταξίδεψε στην Ολλανδία, από την στιγμή που βρίσκεται στην Ολλανδία, που έχουν ρεπό. Ρεπό βεβαίως, γιατί από την Παρασκευή είναι σε non-stop πρόγραμμα, με διπλές προπονήσεις, πρωί και απόγευμα. Οπότε σήμερα, πριν το φιλικό, στις 7 η ώρα το απόγευμα, ο Ράσμα Λουτσέσκου τους έκανε το πρώτο δώρο, έτσι το πρώτο ρεπό για ανάσες, αν και προέκυψαν αρκετά προβλήματα, έτσι μικροπροβλήματα βέβαια, δεν τα λες σοβαρά, αλλά κάποιες ενοχλήσεις, ένα σφίξιμο Βιερίνια, λίγο Πέλκας που δεν πατούσε καλά, λίγο Μαλεζάς, έτσι υπάρχουν έτσι μερικά προβλήματα τα πρώτα που βγαίνουν, οι πρώτες ενοχλήσεις μετά το δύσκολο, τη δύσκολη προσαρμογή, έτσι να μπει σε μου διπλών προπονήσεων. Δοκίμασε πολλά και διάφορα χτες ο Λουτσέσκου. Έβγαλε δύο ενδεκάδες, τις οποίες πολύ πιθανόν αυτές τουλάχιστον που δοκίμασε κατά τη διάρκεια της απογευματινής προπόνησης να τις δούμε σήμερα. Έχουμε ρεπορτάζ για Πούκι. Έχουμε μία έτσι μικροπαρεξήγηση, μία παρανόηση με Χατσερίδη, αν θέλεις. Γιατί χθες τα λέγαμε. Χθες δεν μιλούσαμε για το ελληνικό διαβατήριο. Ναι, μιλούσαμε. Έχεις δίκιο και από ό,τι βλέπω σήμερα υπάρχουν δηλώσεις. Στην Ουκρανία αποθέσουν αυτές τις δηλώσεις. Στην Ουκρανία, ναι, γιατί αν θέλεις δεν ήχησαν καλά οι συγκεκριμένες δηλώσεις. Ναι, καταρχάς μιλάμε και για έναν διεθνή ποδοσφαιριστή με την Ουκρανία για περίπου μια. Δεν ξέρω αν είναι δεκαετία, αλλά είναι σίγουρα καμιά 6-7 χρόνια. Είναι δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι σε όλα αυτά τα καλά. Τα καλά. Τα χρόνια της Ουκρανίας που ήταν σε τελικές φάσεις είτε Euro είτε. Είτε παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν εκεί. Και ήταν εκεί όχι ένα απλό μέλος. Ήταν εκεί βασικός κεντρικός αμυντικός. Οπότε όπως και να το κάνουμε, άμα συζητείτε κάτι τέτοιο για τον, για τον Χατσαρίδη, προφανώς και απασχολεί πολύ και τους, και τους Ουκρανούς. Και καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια δήλωση του Χατσαρίδη, όπως προέκυψε χθες, ότι θα μου άρεσε, θα ήθελα να πάρω ελληνικό διαβατήριο λόγω της καταγωγής του πατέρα μου, κάπως ήχησε, κάπως έτσι έσπευσαν να επικοινωνήσουν μαζί του για να δουν τι ακριβώς εννοεί. Αλλά θα τα πούμε και θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην. Στο μεταξύ, ο Χατσερίδης είναι, μας έλεγαν και αυτά τα παιδιά ότι είναι λίγο. Ρε παιδί μου, είναι Ουκρανός, μιλάει σιγά, δεν μιλάει πολύ, λέει συγκεκριμένα πράγματα και αυτά. Τώρα με το που μίλησε, δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα κατευθείαν. Mm-hmm. Θα το ξανακούσουμε, πιστεύω, κάπου μετά τα Χριστούγεννα, πιθανολογώ. Πιστεύω ότι είναι στην κατηγορία των ποδοσφαιριστών που δεν θα σταματάει ποτέ στη μεικτή ζώνη. Σίγουρα. Δηλαδή, σίγουρα. Αν σταματήσει, θα είναι επειδή πήρε βραβείο MVP, οπότε αναγκαστικά πρέπει να κάνει κάποιες δηλώσεις. Θα είναι εκείνος που θα συνεννοείται με το γραφείο τύπου ότι ό,τι μπορούμε να κόψουμε και να αποφύγουμε σε δηλώσεις, καλό είναι να το κάνουμε. Και ακόμη και να το μετά από μεγάλες νίκες που όλοι έτσι έχουν μια παραπάνω διάθεση να μιλήσουν, νομίζω ότι θα γλιστράει. Όπως έκανε ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος περνούσε ακόμη από κάτω μας, έτσι όπως ήταν τα μικρόφωνα, έσκυβε, περνούσε από κάτω για να αποφύγει το. Τι λέει, λίγο παιδί να τα πούμε. Ναι. Τι λέει, παιδί. Είχα ακούσει τη φωνή του, νομίζω, 2 φορές μέσα στη σεζόν. Μάλιστα. Και πολλές λέω.
Μάλιστα. Εντάξει, σήμερα είναι και το φιλικό που είναι στο προσκήνιο. Στις 7 η ώρα το πρώτο παιχνίδι και τηλεοπτικό από την Νόβα, σωστά έτσι. Έτσι ακριβώς. Και από το ΠΑΟΚ TV για όλους τους κατοίκους του εξωτερικού. Έτσι, όπως συνέβαινε πέρυσι στη διάρκεια της σεζόν. Έτσι και τα φιλικά. Είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν και πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Εντάξει, δεν ξέρω τι παραπάνω θα περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα θα θέλουμε να δούμε. Ζαμπά. Ετοιμότητα. Okay, σε τι φάση είναι η ομάδα τώρα. Που προφανώς δεν θα είναι στο 100% εννοείται. Λίγο το Ζαμπά, να σου πω, δεν και εγώ έχω μία περιέργεια να τον δω. Θέλω λίγο να τον. Χατσερίδη, δεν θα ήθελες να δεις. Έχω εικόνα. Από Χατσερίδη. Εν τω μεταξύ, τώρα σήμερα. Ναι. Θα μας τα πούν τα παιδιά μετά λογικά, θα τους ρωτήσουμε. Πώς. Γιατί χθες μας έλεγε ο Τσόρμπα και μία πιθανότητα να είναι. Για αυτό το φιλικό έλεγε. Που έλεγε ότι μπορεί να γίνει 60 και 60, όχι, Για να παίξει 60 λεπτά μία ενδεκάδα, 60 λεπτά μία άλλη. Νομίζω γι' αυτό έλεγε. Γι' αυτό έλεγε. Ναι, γι' αυτό να δούμε αν παίζει αυτό, όντως. Και να δούμε αν θα υπάρχουν και δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ακριβώς. Πιθανολογώ ότι στο φιλικό το σημερινό θα υπάρξουν δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Εντελώς διαφορετικές, ναι. Και από τον τερματοφύλακα μέχρι τον φόρ είναι 11 διαφορετικά πρόσωπα. Κανένας δεν θα αγωνιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Χωρίζονται σε δύο διαφορετικές ενδεκάδες και μένουν κάποιοι και εκτός. Και αυτό σημαίνει κάτι. Κάτι δείχνει έτσι σε πρώτη φάση. Είναι πάρα πολύ νωρίς για, ναι, για εκτιμήσεις. Εκτός από αυτό, νομίζω ότι σε αυτό το φιλικό, ειδικά που είναι και το πρώτο, θα δούμε λίγο μία μεικτή κατάσταση εντεκάτας. Δηλαδή, όχι την ακριβώς βασική που μπορεί να έχει στο μυαλό του Ρουτζέσκου, με κάποιους άλλους μαζί κάπως έτσι μπερδεμένα για να τσεκάρει κάποια πράγματα. Γιατί αυτά τα φιλικά γι' αυτό γίνονται. Για να δεις κάποια πράγματα, να δεις παίχτες, να δώσουν συμμετοχή σε κάποιους που θες να τους δεις λίγο γοντζό, τους έχεις δει στην προπόνηση. Έτσι, και αυτό κάτι το οποίο εμείς δεν το βλέπουμε. Κοίτα. Δεν το βλέπουμε. Η δουλειά που κάνει ο παίχτης στην προπόνηση είναι πάρα πολύ σημαντική για τον προπονητή. Και πολλές φορές όντως ο προπονητής μπορεί να επιλέξει κάποιον ο οποίος, ενώ άλλος ήταν βασικός, να επιλέξει κάποιον άλλο γιατί πολύ απλά μέσα στην προπόνηση, μέσα στην εβδομάδα πήγε πολύ καλά. Έτσι. Αλλά ακόμα είναι αρχή. Και να σου πω και κάτι, μετά από 4-5 ημέρες προετοιμασίας, το βασικό στο πρώτο φιλικό είναι η φυσική κατάσταση. Έτσι. Κανένας δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Εξού και οι δύο ενδεκάδες, εξού και από ένα 45 λεπτό ή 60 λεπτό ενδεχομένως θα δούμε τι αποφασίστηκε και τι θα δούμε εν τέλει σήμερα. Δεν υπάρχουν αντοχές, δεν υπάρχουν τρεξίματα, υπολείπονται σε φυσική κατάσταση οι ποδοσφαιριστές. Απλά προσπαθεί σιγά σιγά να μοντάρει μία ενδεκάδα, να δει, να τσεκάρει παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις, συνεργασίες που ενδεχομένως να βγαίνουν από την πιθανή ενδεκάδα και άλλα τέτοια. Είναι το πρώτο φιλικό, ακολουθούν και άλλα και τώρα που είπα ότι ακολουθούν και άλλα, δεν αποκλείεται, Νίκο Μοσχοβίτη και φίλοι ακροατές. Mm-hmm. Την Παρασκευή που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει επί Ολλανδικού εδάφους την Anderlecht, είναι και αυτή μία από τις ομάδες που απαρτίζουν το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων, να βρει απέναντί του τον Βράνιες. Σου λέει κάτι αυτό το όνομα? Καλός παίχτης. Έφυγε από την ΑΕΚ. Έτσι, υπέγραφε. Με τρομερή εντύπωση, πρέπει να είναι ο πρώτος. Ναι. Ένας από τους πολλούς λοιπόν που έφυγε από την ΑΕΚ είναι και ο Βράνιες, ο οποίος υπέγραψε στην ομάδα της Anderlecht και βάσει των δηλώσεων του προπονητή δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο ο Βόσνιος, αν δεν κάνω λάθος, όχι Σέρβος, Βόσνιος ποδοσφαιριστής, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτά τα ωραία, έτσι. Έφυγε από τον από την ΑΕΚ και από την Ελλάδα και ξαφνικά θα βρει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Διαβάσαμε φυσικά φεύγοντας από την ΑΕΚ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό deal για την ΑΕΚ, ότι τα χρήματα είναι πάρα πολύ καλά, ότι πίεζε από τον Ιανουάριο αλλά η ομάδα τον έψησε να μείνει και βοήθησε την κατάκτηση ο Θεός να την κάνει του πρωταθλήματος και όλα αυτά. Έβαλε πλάτη στα δύσκολα δηλαδή. Φυσικά ο παίκτης έφυγε. Εννοείται και αυτό το καλοκαίρι, όπως φύγουν και πολλοί άλλοι από την ΑΕΚ. Και εννοείται ότι η ΑΕΚ. Δεν έχει ανοίξει μύτη. Σκέψω ΠΑΟΚ να έπαιρνε πρωτάθλημα και το ίδιο καλοκαίρι να έφυγε ο Βαρέλα, λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Προπονητής. Βαρέλα να έχει φύγει. Ο Πρίγιοβιτς, το Φορ. Ναι, ναι. Ποιοι άλλοι έφυγαν? Ο Χρυστοδουλόπουλος. Το Πέλκας. Ο Πέλκας. Τι θα γινόταν εδώ πέρα, πες λίγο. Καλά θα περνούσαμε. Και στην ΑΕΚ δεν ανοίγει μύτη. Και να γράφει. Όχι μόνο δεν ανοίγει μύτη. Παρουσιάζεται και σαν επιτυχία το ότι η ΑΕΚ πούλησε το Βράνιες, ας πούμε. Ναι. Ότι είναι selling club, δηλαδή. Είναι ένα selling club, έτσι. Selling club, ναι. Αυτά τα πολύ ωραία. Αλλά εγώ σε πήγα σε άλλο θέμα προηγουμένως και σταματήσαμε στον Βράνιες. Γιατί
έχουμε δηλώσεις Δημήτρη Στυλιάρα. Δες τι ωραία πράγματα γίνονται τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ ήμασταν Νίκο Μοσχοβίτη μαζί την Παρασκευή, έτσι. Ναι, την ναι, Παρασκευή ναι. Δεν σωστά, ήταν. Σωστά. Που βγήκαν οι πίνακες διαιτησίας, βοηθών κ.ο.κ. Από το περιβόητο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, καρατομήθηκαν, έτσι έφαγαν τσεκουριά για να το πούμε πιο λαϊκά, ο τέταρτος που ήταν ο Στυλιάρας και ο βοηθός ο Ποντίκης. Ήταν οι δύο οι οποίοι υποτίθεται παρέσυραν τον Κομίνη σε μια λάθος εκτίμηση της φάσης, υποδεικνύοντας τον ο Μαουρίσιος offside, οπότε ακύρωσε τον γκολ του Βαρέλα. Οπότε η ΚΕΔΑ αποφάσισε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, τρώγοντας, στην ουσία καθαρίζοντας, τους άλλους δύο, δηλαδή τον Στυλιάρα και τον Ποντίκη. Και έρχεται τώρα ο Στυλιάρας, στον οποίον χρεώνεται ότι βάση ενδοεπικοινωνίας παρέσυρε τον Κομίνη, για να αδειάσει. Στο μεταξύ να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Ο Στυλιάρας, εντάξει, που μπορεί όντως να ήταν μέσα στις συνομιλίες, μετά μέσα στα ποδητήρια και όλα αυτά, πού έχει εικόνα για το αν τον γκολ είναι κανονικό ή όχι, από εκεί που είναι? Λοιπόν, λέει τώρα ο Στυλιάρας, ζήτησα να κάνω την παρέμβαση αυτή, μιλάει στην τηλεοπτική εκπομπή Δίκη, γιατί γνωρίζω τον αγώνα που κάνετε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, διαβάζω όλες τις δηλώσεις έτσι όπως έχουν, έτσι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εωρείται στη φίλαθλη γνώμη ότι εγώ υπέδειξα στον κύριο Κομίνη για τη φάση του γκολ του Βαρέλα. Έφτασε λοιπόν η ώρα να μάθουν όλοι τι έγινε στη φάση αυτή. Πολλά μουμουέδ λανθασμένα αναφέρουν ότι το γκολ ακυρώθηκε με δική μου παρέμβαση. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ασχολήθηκα με αυτό. Δεν ήταν στα καθήκοντά μου. Τι καθήκοντά την έβλε? Υπάρχει βίντεο από τη συνδρομητική τηλεόραση με τον κύριο Λιμπερόπουλο που με ρωτάει και εγώ του απαντάω. Τι να σου πω εγώ από τα 70 μέτρα. Όλοι. Σε άλλο βίντεο φαίνεται ότι ο κύριος Πέλκας και ο κύριος Μίχελ να με ρωτάνε και να τους απαντώ με τον ίδιο τρόπο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι δεν υπέδειξα εγώ τίποτα για τη φάση. Για την απόφαση του Περέιρα και γενικώς για το πώς συγκροτήθηκαν οι πίνακες διαιτησίας και το δικό του το όνομα είναι εκτός, ο Στυλιάρας απαντάει. Θεωρώ ότι έκανε μια ηλικιακή ανανέωση των πινάκων με αποτέλεσμα και εγώ στα 43 μου χρόνια να αποχωρήσω. Mm-hmm. Προκαλώ όποιον μπορεί να αποδείξει ότι εγώ ακύρωσα τον γκολ του Βαρέλα να το κάνει. Είχα το θάρρος να αναλάβω την ευθύνη των λαθών που έκανα. Θα το έκανα και τώρα αν είχα συμμετοχή. Ούτε στα αποδυτήρια είπα κάτι στον κύριο Κομίνη για τη φάση. Αρμόδιοι για τη φάση βάση των κανονισμών ήταν ο διαιτητής με τον δεύτερο βοηθό. Με τις δηλώσεις του αυτές λοιπόν ο Στυλιάρας βγάζει τον εαυτό του, έτσι, εκτός τριάδας, είναι η τριάδα που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αδειάζει ΚΕΔ και Περέιρα και βεβαίως χρεώνει την ευθύνη σε Ποντίκη και Κομίνη. Ο ένας από τους δύο συνεχίζει, ο άλλος αποτελεί παρελθόν από το χώρο της διαιτησίας. Ο Στυλιάρας προκαλεί όσους έχουν υλικό στα χέρια τους και δείχνει, και τον δείχνει μάλλον, απεικονίζει τον Στυλιάρα να παίρνει κάποια απόφαση πάνω του για το γκολ, να το βγάλει στην δημοσιότητα. Αποχωρεί όπως ο ίδιος θεωρεί, όπως ο ίδιος λέει, λόγω της ηλικίας του, γιατί στα 43 του ήρθε η ώρα να αποχωρήσει και στους πίνακες γίνεται μια ηλικιακή ανανέωση με αποτέλεσμα ο ίδιος να είναι εκτός. Καλά, η αποχώρηση δεν είναι γι' αυτό βέβαια, αλλά αυτά τα οποία εξηγεί για την φάση τότε είναι πρώτος στον οποίο έχουμε δημόσια τοποθέτησή του, έτσι, από όλους εκείνους που συμμετείχαν. Από την τριάδα αυτή την περιβόητη. Πολύ σωστά. Γιατί ο ένας είναι γνωστό ότι ακόμα και όταν το καλούν και στα δικαστήρια δεν πηγαίνει και δεν δίνει καμία απάντηση. Ο Κομίνης. Ο Ποντίκης επίσης δεν έχουμε ακούσει ποτέ το τι λέει. Και υπάρχει ένας εκ των πρωταγωνιστών τέλος πάντων, ο οποίος μάλιστα τιμωρήθηκε κιόλας με αφορμή αυτή τη φάση, ο οποίος μιλάει. Έτσι, και ο οποίος λέει ότι εγώ. Γι' αυτό και εγώ όταν είδα μέτρα το όνομα του Στυλιάρα, ωραία, μου έκανε εντύπωση λογική ότι. Ρε παιδί μου, αν τρώγεται γι' αυτό, τι παρέμβαση να έχει ο Στυλιάρας από το κέντρο του γηπέδου για να του πει του Κομίνη ότι ξέρεις, μετράει τον γκολ ή δεν μετράει τον γκολ. Δηλαδή, τι εικόνα να έχει. Τι οπτική εικόνα, ναι. Ναι. Τι οπτική επαφή γιατί, να έχει με τη συγκεκριμένη. Είχε, το κύριος, αλλά, και το Κομίνης είχε. Ναι, ναι, είχε. Άσχετα τι έδειξε είχε, ναι, αρχικά και ακύρωσε κατόπιν. Βέβαια είχε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, θα πάμε Χρήστο στο διάλειμμα. Αλλά... Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε και στην Ολλανδία.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 2 Πάκο 24 με Ελένη Μπούντο, Νίκο Μοσχοβίτη πίσω από τα μικρόφωνα, τώρα που και ο Δημήτρης και ο Σταύρος είναι στην Ολλανδία. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε, ή μάλλον τώρα θα πάμε στην Ολλανδία για να μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Πολύ ωραία. Με Δημήτρη Μπατζόγλου, ο οποίος μας περιμένει εκεί. Ημέρα ρεπό σήμερα, λέει το πρωί τα παιδιά. Μισό ρεπό. Δημήτρη, τι γίνεται? Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά επίσης. Τα μαθαίνεις, έτσι. Εμείς εδώ χαιρόμαστε τον ήλιο. Να σου πω κάτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι ζέστη, τι σκηνικό εδώ με τον ήλιο μπροστά στη λίμνη. Εντάξει. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε φωτογραφία να δείτε πώς είμαστε. Ναι, θέλουμε φωτογραφία, γιατί σηκωθήκατε, πήγατε στην Ολλανδία και δεν ξέρω τι καλύτερο προσφέρει από τις εγκαταστάσεις στη Μεσύμβρια. Δεν έχει κουνούπια. Σίγουρα. Και εδώ δεν έχουμε κουνούπια αυτές τις μέρες. Στη Μεσύμβρια όμως έχει. με τόσο κρύο, ε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Φίλε, δεν βρέχει εδώ πέρα. Αυτό είναι το καλύτερο. Ξέραμε ότι θα βρέχει στην Ελλάδα και φύγαμε για Ολλανδία. Για να είναι καλύτερες συνθήκες προετοιμασίας. Εντάξει, οκ. Okay. Τι γίνεται? Τα πάντα προβλέπει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Τα πάντα. Και τον καιρό, έτσι. Εννοείται. Όταν έκλεισε την προετοιμασία και τον καιρό. Τώρα βλέπω ότι ο Ολυμπιακός είναι στο Ζέφελντ. Είναι μακριά από εκεί, όχι, δεν είναι. Είναι Ελβετία, είναι το Ζέφελντ. Αυστρία. Α, οπότε εντάξει. Λοιπόν, ρεπό σήμερα, αλλά απόγευμα έχετε παιχνίδι. Το πρώτο φιλικό. Ναι. Πρώτο ρεπό πρωινό για σχεδόν όλη την ομάδα, εκτός από τους ομοδοφυλάκες που είναι στο γήπεδο και προπονούνται. Με τον προπονητή στον Γιώργο Σκιαθίτη. Οι υπόλοιποι ξεκουράζονται, μπορεί και να κοιμούνται. Μπορεί και να κοιμούνται. Είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, υπάρχει μια προετοιμασία για τον αγώνα. Προφανώς γι' αυτό τους έδωσε ρεπό ο προπονητής. Για να βγάλουν πιο πολλά πράγματα το απόγευμα. Σε αυτό το πρώτο τεστ που το θεωρεί μια δυνατή προπόνηση, έτσι το αντιμετωπίζει και όπως είναι γνωστό από χθες, θα δώσει από 45 λεπτά στον κάθε ποδοσφαιριστή. Σχεδόν σε όλους, γιατί θα δούμε τον Βιερίνια που έχει κάποιες ενοχλήσεις, μυϊκές, τον Μαλεζά που έχει ένα πρόβλημα, ένα νεύρο που ταλαιπωρεί και στην επιβάρυνση από ό,τι φαίνεται λίγο δεν πρέπει να παίξει. Και τον Μουλέν που έπασε τη ζημιά, θα χάσει άλλη μια εβδομάδα. Θα χάσει ουσιαστικά αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Είπαμε αυτήν την κατεμιά με το Γάλλο που δεν του βγαίνει. Η συνεργασία αυτή, η πορεία με τον ΠΑΟΚ και από το ξεκίνημα και στην πορεία δεν τον έχουμε δει. Και τώρα που πήγε να κάνει ένα ξεκίνημα τραυματίστηκε και δεν μπορεί να ενισχύσει την ομάδα στο κέντρο που περίμενε ο προπονητής κάτι παραπάνω από αυτόν. Εξάλλου πάω γι' αυτό δεν καίγεται για μεταγραφή στο κέντρο προς το παρόν, γιατί ήλπιζε στο Μουλέν, επέστρεψε και ο Χαρίσης, υπάρχουν λύσεις τώρα. Ο Μουλέν δεν ξεκινάει καλά και αυτή τη σεζόν. Το καλό είναι ότι, το καλό, αν μπορεί κάποιος να πει ένα θετικό σε μια τέτοια έτσι, υπόθεση ενοχλήσεων και τραυματισμού, είναι ότι στο άλλο πόδι, έτσι, στο άλλο πέλμα, ναι, από αυτό, ναι, που είχε πέρσι. Δεξί. Στο δεξί, αλλά και πάλι μιλάμε για κάτι παρόμοιο και... Είναι λίγο επίφοβο, είναι λίγο αγχωτικό. Μην τυχόν λείψει για αρκετό καιρό. Δεν θα πιεστεί, θα μείνει έξω, θα κάνει τη θεραπεία του και θα δούμε στο δεύτερο στάδιο αν τα καταφέρει να μπει. Η μαγνητική έδειξε μία εβδομάδα, έτσι τουλάχιστον θεωρητικά. Ναι, ναι. Ναι, το πρώτο στάδιο πάει. Το χάνει. Τελειώνει. Ελπίζουμε από το δεύτερο. Είτε από τη Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα, που θα είναι η ομάδα, είτε στο δεύτερο κομμάτι, στο Όστερμπεκ, που θα πάει από 8 Ιουλίου. Mm-hmm. Ναι. Δημήτρη, τώρα, σήμερα, ξέρετε, έχετε εικόνα περίπου, είπες θα έχουμε 2-45 λεπτά, έτσι, δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ναι. Προφανώς θα είναι αναμεμειγμένες, να το πω έτσι, ενδεκάδες, έτσι δεν είναι, το πιθανότερο, δηλαδή, η θεωρητικά βασική στα πρώτα παιχνίδια, μαζί με κάποιους ακόμα, έτσι δεν είναι, λογικά. Ναι, αν έχουμε στο μυαλό μας όλοι ένα βασικό κορμό, την εντεκάδα, του τελικού, που ήταν προφανώς η πιο δυνατή του ΠΑΟΚ. Ναι. Και πράγματι κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Δεν θα είναι όλοι αυτοί μαζί. Τώρα δεν τα έχω βέβαια και στο χαρτί μου, ή μάλλον μπορούμε να τα δούμε και από χθες. Τα έχουμε εμείς μέσα από το ΠΑΟΚ 24, ακριβώς τα νύχτα. Τα δώσαμε.
Κάτσε να δούμε τα δίδυμα, να τα βρω κι εγώ. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι ο Χατσέλης είναι με τον Κρέσπο. Ναι, πολύ σωστά. Σχεδόν πάντα και στις ασκήσεις και τα λοιπά είναι μαζί με τον Ισπανό. Είναι το δίδυμα που δοκιμάζει στα στόπερ. Το 2-2, Χατσερίδης Κρέσπο δηλαδή και Βαρέλα Μαλεζάς Μιχόγεβιτς, κάπως έτσι. Ναι, στις πιο πολλές ασκήσεις κάπως έτσι είναι τα δίδυμα τα οποία βλέπουμε. Εντάξει, δοκιμές γίνονται έτσι. Δοκιμές, πώς κολλάει ο καθένας. Και να τα επαναλάβουμε, ναι, για το πώς μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ. Στο τέρμα δεν ξέρω σε ποιο ημίχρονο και τα λοιπά θα είναι ο Πασχαλάκης με το Σεμπάνι κατά πάση πιθανότητα. Αυτό φαίνεται. Στο ένα σχήμα ο Βαρέλα μαζί με τον Μιχόγεβιτς, αφού ο Μαλεζάς είναι εκτός. Εκεί πλέον δεξί μπακο Κίτσιου, αριστερά τώρα χωρίς το Βιερίνια, θα δούμε τι θα επιλέξει. Ο Βιερίνια τι ακριβώς έπαθε? Και στο τέλος της προπόνησης είχε κάποιες ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί. Και δεν θα παίξει, αυτό βγήκε μετά την προπόνηση αργά. Στα αμυντικά χάφω Χαρίς με τον Σάχοφ. Στον άκρο μπροστά του ο Πέλκας. Ο Λιμιός στη μία πλευρά, Ενρίκε ή Λάμπρου στην άλλη και ο Μιστακίδης στην κορυφή της επίθεσης. Και από εκεί πέρα ο Κρέσπο με τον Χατσερίδη, όπως είπαμε, ο Μάτος με τον Λεβέκ, ο Κάνιας με τον Μαωρίτσιο στα χαφ του άξονα, ο Ελκαντουρί μπροστά τους, Ζαμπά και Μπίσης Βαρ στις πλευρές και στην κορυφή ο Κουλούρης. Έτσι κάπως έμπλεξε τις εντεκάδες ποδοσφαιριστές, το έμπλεξε μέσα αγωγικά και θα τους δούμε να παίζουν στον αγώνα αυτό. Θα τα πείτε και αύριο με τον κόσμο, έτσι καλώς εχόντων των πραγμάτων, όταν θα ανοίξετε έτσι μια διαδικτυακή συζήτηση. Αλλά τι περιμένεις να δεις σήμερα, γιατί σε ρωτάω, γιατί είναι το πρώτο φιλικό που οι αντοχές, ναι, δεν είναι σε επιθυμητό επίπεδο, η φυσική κατάσταση δεν είναι σε επιθυμητό επίπεδο. Περιμένεις να δεις πρόσωπα μεμονωμένα, κάποιες συνεργασίες ενδεχομένως σε θέσεις, τι ακριβώς? Όπως και να το κάνουμε, περιμένουμε να δούμε συνεργασίες και αυτοματισμούς και τη φιλοσοφία που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ και τη συνεχίζει στο παιχνίδι του από πέρυσι και πώς σε αυτή μπορούν να ανταποκριθούν οι νέοι ποδοσφαιριστές και ο Ζαμπά και ο Χατσερίδης αλλά και οι ιδανικοί. Αυτό είναι το κύριο θέμα, η συνέχεια της ομάδας και πώς μπορούν να μπουν σε αυτή και να προσφέρουν αυτοί οι 5, 6, 7 ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα προφανώς πάντα παίζει να κερδίσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Με οποιονδήποτε, είτε με μικρούς, είτε με μεγάλους, είτε με ομαδάρες, είτε με ερασιτέχνες, είτε στην προπόνηση, είτε οπουδήποτε. Και αυτό πάντα είναι ζητούμενο. Και να γίνει και μια αρχή να μπουν σε ένα αριθμό αγώνων όλη της ομάδας. Με πρόλαβες τώρα στην επόμενη ερώτηση που ήθελα. Διαβάζοντας και όσα μεταφέρει ο Σταύρος και όσα μεταφέρεις εσύ, αυτό το οποίο ξεχωρίζει στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, τις πρώτες μέρες, είναι ότι βγαίνουν οι αυτοματισμοί μιας ομάδας δουλεμένης από πέρσι, που βάζει, αν θέλεις, κάποιες δυσκολίες στους νέους. Και όταν λέμε νέους, δεν εννοούμε απαραίτητα τον Χατσερίδη, τον Ζαμπά, αλλά και τους Κίτσιου, Χαρίση. Ναι. Δηλαδή το βλέπετε και εσείς πολύ έντονα στην προπόνηση. Αυτό, ναι, είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Το πόσο καλά και βγαίνουν οι ασκήσεις στην προπόνηση, πόσο υπάρχουν αυτοματισμοί οι οποίοι διατηρούνται σε όλη την ανάπτυξη της ομάδας και σε όλη τη φιλοσοφία της και στην προσπάθεια που κάνουν όλοι, και ο προπονητής και οι συμπαίχτες και οι ίδιοι, να βάλουν τους νέους και σε αυτό το κλίμα. Δεν είναι εύκολο. Πράγματα που δουλεύουν άλλοι 7 και 8 μήνες και τα βγάλανε με επιτυχία και έχουν αυτοπεποίθηση πάνω σε αυτό, να τα βγάλουν νέοι παίχτες σε 5 και 10 προπονήσεις. Εκεί επάνω χρειάζεται υπομονή και εκεί επάνω πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι όσο καλός, όσο ποιοτικός και αν είναι ένας ποδοσφαιριστής, δεν είναι απλό να μπει σε μια έτοιμη ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και το βγάζει με κλειστά τα μάτια. Θέλει χρόνο και αυτή η δουλειά γίνεται τώρα. Mm-hmm. Και όχι βιαστικά. Από τον πιο έμπειρο του Χατσερίδη, ναι, μέχρι και τον πιο μικρό που είναι ο Ζαμπά
ή ποιος άλλος από τους δανεικούς που επέστρεψε. Δημήτρη, τώρα με βάση αυτά που έχετε δει στις πρώτες ημέρες, είναι κάποιος που έτσι είναι λίγο πιο μπροστά από τους παίχτες, δηλαδή που είναι σε πιο καλή κατάσταση, από όσο έχετε δει, παρότι είναι και πολύ νωρίς? Το βλέμμα αναγκαστικά πέφτει σε νέους. Εντάξει, είναι φανερό ότι ο Πέλκας έχει φοβερό κέφι. Το καταλαβαίνεις από κινήσεις, από τον αέρα, στην αυτοπεποίθησή του. Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι δηλαδή, έχει κινήσεις, βγάζει φάσεις που έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Το νιώθεις ότι η βελτίωσή του όσο περνούν τα χρόνια είναι και μεγαλύτερη. Από εκεί πέρα πέφτει το βλέμμα σου σε νέα πρόσωπα ή σε παιδιά που επέστρεψαν. Όπως και να το κάνουμε τώρα, έτσι πως διαμορφώνει την κατάσταση με τους επιθετικούς. Βλέπεις το Μιστακίδη, ότι προσπαθείς να κρίνεις. Μπορεί, θα τα καταφέρει, θα τα απεξέλθει, έχει την επαφή με τα δίχτυα, βγαίνει στις φάσεις, συνεργάζεται. Είναι σημαντικό πρόσωπο. Και μέχρι τώρα νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Μιστακίδης. Πάρα πολύ καλά. Όσο μπορεί να πεις πάρα πολύ καλά σε μια προπόνηση, όπου όμως όταν ένας ποδοσφαιριστής στα 10 τελειώματα βάζει τα 8, είναι καθόλου τυχαίο. Ναι, τον βλέπεις με κεφάλι, με δεξί πόδι, αριστερό, μπαίνει στη φάση. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά στο ξεκίνημα αυτής της δοκιμασίας, γιατί είναι μια δοκιμασία και μια πρόκληση. Ίσως για όλη την καριέρα αυτού καλοκαίρι, όπου του τυχαίνει, του βγαίνει αυτή η προοπτική να παίξει την επίθεση, μπορεί να του αλλάξει όλη την καριέρα. Μας το είχε δηλώσει πριν από ένα μήνα ότι εκεί πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να προσφέρει. Να που του δίνεται η ευκαιρία, ξεκινάει καλά, γερός να είναι, γιατί έχει περάσει αυτό και είναι δύσκολα. Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ βασικό. Μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία και να μιλάμε πλέον για κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι ότι όταν πρόπερση την άνοιξη έπασε τη ζημιά, δεν ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο. Ήταν εξαιρετικός. Θυμίζουμε μια περίοδο που επί Ίβιτς έπαιζε πράγματι βασικό στην επίθεση και έδινε διπλά, έδινε νίκες. Στη Λάρισα, στο Αγρίνιο, στην Ξάνθη είχε βάλει μια γκολάρα. Έδινε πόντους στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι αυτή η σεζόν όπου θα επιστρέψει εκεί και θα πάει και ακόμα καλύτερα. Ίσως, λέω, γιατί ξέρω εγώ, διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει ακόμα. Απορώ. Και είναι απορώ και θέλουν να περιμένουν κιόλας, ότι μέχρι τέλους. Καλά, Παναθηναϊκός, δεν απορώ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λογικά τον θέλει. Μια χαρά παίχτης είναι. Απορώ πώς μπορεί να υπάρχει και ενδεχόμενο. Θα μου πεις, εδώ μαθαίνουμε ότι ο Ατρόμητος περιμένει τον Κουλούρη μέχρι τόσες εβδομάδες. Όλα τα έχουμε δει. Δηλαδή, ο Πάοκ δεν έχει επιθετικό και υπάρχει ενδεχόμενο, δεν ξέρω πόσα. 5%, 10, 20, παραπάνω είναι στον Ατρόμητο. Να φύγει ο Κουλούρης. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βγαίνει μια βεβαιότητα διαστόματος του Προέδρου, του Σπανού, από τον Ατρόμητο, ότι έχουμε συμφωνήσει. Θες τα ρεπορτάζ. Έδιναν αυτό από τον Ατρόμητο και τώρα το βγαίνει και από το Σπανό και σε πιο πολλές πληροφορίες ότι τον περιμένουν και σύντομα, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ο ΠΑΟΚ να μην έχει θετικό, να δοκιμάζει τον Μιστακίδης, να είναι μόνο δύο για να βγει, να βγουν δεκάδε στο διπλό ή στο φιλικό και να καθυστερεί ο επιθετικός που θα έρθει και να φύγει και δεν ξέρω. Όλα αυτά δεν έχουν βάση, δεν δένουν μεταξύ τους. Για να σε γυρίσω λίγο πίσω στην κουβέντα για Μιστακίδη, σταθερά δοκιμάζεται ως φόρ, έτσι, μπροστά εκεί ψηλά? Μόνο. Μόνο στην επίθεση, μόνο στην κορυφή, ο Ζαμπά μόνο δεξιά. Αν πιστεύαμε ότι μόνο δεξιά, ότι μπορεί να αλλάξει πλευρά, μόνο στο 10, αλλά μπορεί τον Ελκαντούρη να τον δούμε και αριστερά, μόνο αριστερά, όχι δεξιά. Ο Μπίσισβαρ μόνο αριστερά, στάνταρ και μόνιμα μόνο αριστερά. Ποιος άλλος έτσι που στην επίθεση? Ο Ερή και ο Λάμπρου, εντάξει, αλλάζουν πλευρές. Ναι, από τα πρόσωπα αυτά που ο Πέλκας στάνταρ μόνο στο 10, έτσι. Ο Βιερίνια μόνο πίσω αριστερά, σταθερά. Αυτά, μέχρι τώρα. Και στο φιλικό νομίζω κάτι ανάλογο θα δούμε το βράδυ με τις θέσεις που αναφέρουμε στους ποδοσφαιριστές.
Για τον Λάμπρου, μιας και τον ανέφερες, μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα σχόλιο παραπάνω, να δώσουμε ένα στίγμα? Ναι, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Είναι ευχάριστη η έκπληξη για όλους. Και για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και για εμάς που ίσως δεν... Είχαμε στο μυαλό μας τον Λάμπρου του... Τι να πω, του Ηρακλή ή των Ακαδημίων του Παναθηναϊκού. Ο Λάμπρου πλέον ένα ενδεικτικό στοιχείο του πόσο πιστεύει και στον εαυτό του είναι ότι κάποια στιγμή που ο Ατρόμητος άνοιξε κουβέντα και για αυτόν, το ξέκοψε ο ίδιος. Δεν θέλει να συζητάει αυτό το θέμα και αυτόν τον καιρό, ξέρω, Πανιώνιος, Ατρόμητος ή οποιοδήποτε άλλο του διανυσμού. Είναι αποφασισμένος να παίξει τον ΠΑΟΚ. Και αυτό του βγαίνει σε καλό μέχρι τώρα. Είναι πολύ καλό. Και η αλήθεια είναι ότι ο Λαμπρού, okay, για το αν είναι για το επίπεδο του ΠΑΟΚ θα φανεί, αλλά στο Πανιόνιο 1,5 χρόνο, δεν τα θυμείτε καλά, θυμάμαι. 1,5 χρόνο. Ναι, ναι. Στο Πανιόνιο έδωσε πράγματα. Έτσι, και έδειξε στοιχεία του παιχνιδιού του. Ήταν βασικός, ήταν σημαντικός, είχε επιρροή στο παιχνίδι του Πανιόνιου. Ήταν δηλαδή ένας σημαντικός κρίκος στο Πανιόνιο αυτό 1,5 χρόνο που ήταν εκεί. Εγώ τον παρομοιάζω με τον Γιαννούλη. Ναι. Δηλαδή και οι δύο πήγαν σε καλές ελληνικές ομάδες, έτσι. Έκαναν πράγματα, βελτιώθηκαν, ανέβηκαν επίπεδο, ήταν βασικοί στις ομάδες τους. Ο Γιαννούλης και ο ΠΑΟΚ αποφάσισαν να παραμείνει εκεί, να επιχειρήσει να συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Με τον Λάμπρου προς το παρόν είναι άλλη απόφαση. Mm-hmm. Ο Λάμπρου λέει και έχει κάθε δίκιο να το πιστεύει ότι τι είναι παραπάνω να κάνει στον Πανιόνιο ή σε κάθε τέτοια ομάδα. Έδειξε ποιος είμαι, είναι καιρός για κάτι παραπάνω. Και μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Να δούμε και στο παιχνίδι. Πάντως δεν είναι ο πιτσιρικάς, ο άπειρος. Ναι, ναι. Ο μαζεμένος. Έχει καλά τελειώματα. Ναι, ναι, ναι. Έχει καλά τελειώματα, πατάει καλά, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι του ζητήσει ο προπονητής το... Και αυτά δεν είναι δικά μου συμπεράσματα μόνο, έτσι. Mm-hmm. Είναι μέσα και από συζητήσεις. Mm-hmm. Τα πιάνει εύκολα. Είναι ευχάριστη έκπληξη, πραγματικά. Δημήτρη, για Χαρίση και Κίτσιου, γιατί πέρα από την εικόνα που έχουμε ότι είναι σαν να μην έφυγαν ποτέ, γιατί ξέρουν και τα παιδιά, έχουν αρκετές φιλίες μέσα στην ομάδα, οπότε κουμπώνει σαν κλίμα και σαν οικογένεια. Τι άλλο μπορούμε να πούμε αγωνιστικά για αυτούς τους δύο? Εντάξει, έλεγε χθες ο Σταύρος ότι τελικά ήταν άτυχοι που έχασαν μία χρονιά του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτή μια οπτική. Το ότι δηλαδή θα ήταν τώρα σε άλλο επίπεδο εντός ομάδας, ίσως και στους ποδοσφαιριστές, θα ήταν πολύ καλύτερα για αυτούς. Αυτό που τώρα ισχύει είναι ότι πράγματι έχουν επιστρέψει σε γνώριμο περιβάλλον, όσον αφορά το κλίμα της ομάδας και τις σχέσεις τους είναι σαν να μην έφυγαν ποτέ, αλλά ποδοσφαιρικά θέλει προσπάθεια. Θέλει πολύ προσπάθεια και χρόνο για να βγάλουν όσα ζητάει ο προπονητής στις θέσεις όπου παίζει ο καθένας. Υπάρχουν ρόλοι, έχει απαιτήσεις συγκεκριμένες και είπαμε, οι παλιοί βρίσκονται μικρά τα μάτια και οι νεότεροι πρέπει να... Υστερούν, ναι. Να δουλέψουν χρόνο. Πολύ. Να δουλέψουν πολύ για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Θέλει χρόνο. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, αφού δεν θα αγωνιστεί σήμερα ο Βιερίνια, ποιον βλέπεις για ένα ημίχρονο αριστερό μπακ? Το Χαραλάμπου στον Ηλία. Ωραία. Τι να πω, αριστερό μπακ ο ΠΑΟΚ έχει μόνο το Λεβέκ, καθαρό είναι. Σε όλες τις ασκήσεις, τώρα να υποθέτω, τι να υποθέσω, δεν ξέρω τι να υποθέσω. Αυτό που βλέπω είναι ότι στις θέσεις αυτές σε όλες τις ασκήσεις παίζει ο Βιερίνια και ο Λεβέκ. Κάτι ή θα παίξει ο Λεβέκ, παραπάνω ο Λεβέκ, δεν ξέρω αν πρέπει, δεν νομίζω. Κάποιος ακραίος ίσως. Επειδή οι ακραίοι είναι παραπάνω από τέσσερις, και είπα και νωρίτερα στην εντεκάδα ή Λάμπρου ή Ενρίκε, έτσι, παίζεται, ίσως κάποιον ακραίο να το βάλει αναγκαστικά πίσω. Εδώ. Λάμπρου ή Ενρίκε πίσω να δούμε, έτσι. Πότε δεν ξέρεις. Όχι, 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 όχι. Είπα νωρίτερα στην εντεκάδα που δοκίμασε ότι ήταν ή ο Λάμπρου ή ο Ενρίκε. Γιατί η εξτρέμ είναι πέντε, δεν είναι τέσσερις. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αναγκαστικά από την πληθώρα των επιλογών που έχει μπροστά να πάει κάποιον ίσως, πίσω, ναι. Ίσως ναι, να παίξει πίσω. Τώρα, ποιος είναι, θα το δούμε.
Ένας άλλος φίλος λέει: ρωτήστε το Δημήτρη αν αυτοί που έμειναν πίσω, οι τερματοφύλακες και ο νεαρός Μπαλογιάννης, σημαίνει κάτι για το μέλλον τους. Ποιοι τερματοφύλακες? Ο Ρέι και ο Γλύκος. Αυτοί που δεν παίζουν σήμερα. Ναι, και όχι, εντάξει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε, παιδί μου, παίζουν 45 λεπτά θα παίξουν. Ε. Ναι. Έχει 4 γκολκίπερ ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, σήμερα, κοίταξε, η ερώτηση απορρέει και από το γεγονός ότι υπάρχει ένα κλίμα. Κλίμα. Είναι 4. Ο Λουτσέσκου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια αλλαγή στο συγκεκριμένο γκρουπ. Ναι. Γι' αυτό κιόλας. Ναι. Ξέρω εγώ τι να πω. Είναι πολύ προχωρημένη σκέψη αυτή. Θεωρητικά πάντα από το σχεδιασμό της ομάδας, ναι, υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει ο Γλύκος, με το Ρέι έχουν γίνει συζητήσεις μήπως και παραχωρηθεί, εντάξει, ναι, είναι ένα ενδεχόμενο. Πάντως δεν νομίζω ότι συνδυάζεται με το σημερινό. Δηλαδή, με το ποιοι θα αγωνιστούν, ναι. Δεν το σκέφτηκα, πραγματικά δεν το σκέφτηκα. Δεν ξέρω. Πιστεύω δηλαδή ότι στο επόμενο φιλικό θα πάρουν από 45 λεπτά ο Γλύκος με τον Ρέι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό. Άμα γίνει κάτι άλλο, πράγματι έχουμε άλλα δεδομένα. Ο Μπαλογιάννης, ο νεαρός, εντάξει, πρέπει να πούμε και για τον Μπαλογιάννη και μετά για τον Μιχόγεβιτς, ότι στις πιο πολλές ασκήσεις και όταν η ομάδα παίζει 10 εναντίον 10 κτλ, είναι εκτός. Ο Μπαλογιάννης, λογικό, γιατί είναι ο πιο νέος, είναι από την K20, εντάξει, είναι πιο δύσκολα, και για τον Μιχόγεβιτς είναι κάτι το οποίο ας το έχω στο μυαλό μου, γιατί ο προπονητής ουσιαστικά το δείχνει πολύ φανερά, τον θεωρεί αυτή τη στιγμή τον πέμπτο στόπερ της ομάδας, που δύσκολο θα τον εμπιστευτεί. Είναι και μικρός ο Μιχόγεβιτς, έτσι, δεν είναι από τους ναι. ψημένους και έμπερους. Έχει έρθει ως μια μεταγραφή με προοπτική για το μέλλον. Σήμερα, παραλαμβάνω, θα παίξει, δεν νομίζω ότι θα παίζει, επειδή ο Μαλεζάς χθες κάπου στα μέσα της προπόνησης είπε για αυτό το πρόβλημα και έμεινε έξω. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε. Καμία μεταγραφική κουβέντα έτσι ανοίγει εκεί πάνω? Γιατί είμαστε και σε τέτοια περίοδο, μην το ξεχνάμε με την προετοιμασία. Προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον τι γίνεται με τον επιθετικό τώρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Ειδικά με τον επιθετικό, όπου φάνηκε τις προηγούμενες ημέρες ότι πλέον ο Πούκι το πήρε απόφαση. Και εκεί που το πήρε απόφαση ο Πούκι, ο ΠΑΟΚ είναι φανερό ότι πήρε άλλη απόφαση. Ναι. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι απόφαση, αν είναι δεδομένο ή τι θα γίνει. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, γιατί ασχολείται και με άλλες περιπτώσεις. Φυσικά υπάρχει θέμα χρόνου. Υπάρχει θέμα χρόνου. Περνούν οι μέρες. Τι να πω, τα ζυγίζουν προφανώς όλα αυτά. Ξέρουν τι γίνεται. Ρισκάρουν, δεν ρισκάρουν. Έχουν την ευθύνη. Και περιμένει και ο προπονητής κάποια στιγμή να τον ανακοινώσει ότι επιτέλους έρχεται επιθετικός. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι ενώ δεν έρχεται επιθετικός, υπάρχει περίπτωση να φύγει και κάποιος από Μιστακίδη Κουλού. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται αδιανόητο. Πάντως θα φύγουν και από την Βασιλεία, όπως όλα δείχνουν. Θα υπάρξουν ανακατατάξεις στην ομάδα. Υπάρχουν μεταγραφικές σε σιρήνες. Σε πολύ λίγο θα τα διαβάσετε μέσα στο ΠΑΟΚ 24 και ο Λιονούση έχει κάποια πρόταση στα χέρια του. Γενικώς θα υπάρξουν αλλαγές. Θα βρει ο ΠΑΟΚ μια διαφορετική Βασιλεία μπροστά του. Καλό είναι. Άμα έρθει αλλαγές, είναι καλό. Και ο αρχηγός της ομάδας έχει μια πρόταση στα χέρια του, άκρος δελαστική. Ναι. Σε πολύ λίγο όλο το μεταγραφικό ρεπορτάζ για την Βασιλεία στο ΠΑΟΚ 24. Μάλιστα, ωραία, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια. Αυτά από το παρόν. Θα σας ακούσουμε το απόγευμα. Και την πορεία, και το φιλικό το βράδυ στις 7. Βέβαια. Ζωντανά, πρώτη εικόνα του ΠΑΟΚ για φέτος. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε πάω 24 μέχρι και τις 2. Σήμερα τι έχω να παίξω σήμερα στο Μουντιάλ? Να σου πω κάτι. Χθες πιάσαμε στο στόμα μας το Ρονάλντο. Ναι. Ότι δεν γίνεται να μην τον παίξει, ότι θα βγει ο εγωισμός ναι, του, ναι, γιατί ναι. τον έχει ξεπεράσει ο Κέιν στον πίνακα του σκόρερ και χάνει το πέναλτι. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Τι έχει σήμερα? Τι έχουμε σήμερα να δούμε το βράδυ? Έχει ένα καλό παιχνιδάκι. Σήμερα έχει πολλά ωραία μάτς. Μήπως σήμερα είναι το Γερμανία-Σουηδία, Χριστοκιώση? Όχι. Όχι, Νικόλη μου. Γερμανία-Σουηδία το είδαμε. Γερμανία, πες τώρα, το τελευταίο της Γερμανίας που είναι. Λοιπόν, τώρα θα στα πω εγώ. Μήπως εδώ... έχει Μέση σήμερα?
Τώρα θα στα πω εγώ αναλυτικά εδώ να ανοίξω το πρόγραμμα. Σήμερα έχουμε Τρίτη, σωστά? Ναι. Ωραία, λοιπόν. Τρίτη, 5 η ώρα, γιατί στις 5 έχουμε. Δύο μάτς στις 5. Αυστραλία-Περού. Δεν το βλέπει ούτε φυλακισμένος. Πάμε στα επόμενα. 5. Ναι. Δανία-Γαλλία. Okay. Δεν θα δεις Γαλλία. Γαλλία καλούτσικη είναι, μου αρέσει λίγο. Καλούτσικη. Αν και δεν έχει παίξει, δεν έχει παίξει καλά στα δύο παιχνίδια. Γιατί τα είδα. Στο δεύτερο ήταν καλή. Εντάξει. Έχει πολύ καλό ρόστερ. Πολύ ωραίο ρόστερ. Έχει ρόστερ για να προχωρήσει. Γεμάτο ρόστερ, καλό. Ηλικιακά, κορμιά, ταλέντο. Είναι πολύ καλό το ρόστερ της. Και βράδυ για πες, το βράδυ έχει μέση. Το βράδυ έχει μέση, ωραία, αλλά. Ωραία, φίλε. Νιγηρία Αργεντινή, ναι, 9 η ώρα. Ναι. Και 9 η ώρα Ισλανδία Κροατία. Περίμενε λίγο τώρα. Σε αυτό σήμερα το Νιγηρία Αργεντινή πρέπει να κερδίσει ο Μέση σίγουρα. Οπωσδήποτε και στο άλλο να μην κερδίσει Ισλανδία. Ναι, και από ό,τι διάβασα, η Κροατία κατεβαίνει με τα δεύτερα. Μπράβο του Κροατία. Σωστή Βαλκάνη. Δεν χαλάει αυτό. Δεν. Ξεκάθαρα γείτονες, έτσι, δικοί μας άνθρωποι, ρε παιδί μου, εδώ κοντά. Πραγματικά. Η νοοτροπία είναι ίδια. Πραγματικά. 7 η ώρα είναι το φιλικό. Προέκυψε ένα ζήτημα με τον Ενρίκε. Αυτό ακριβώς, δεν πρόλαβε να μας τα πει ο Δημήτρης. Οι πληροφορίες που έρχονται από την Ολλανδία κάνουν λόγο για ένα ακόμη απρόπτο για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Είπαμε προηγουμένως ότι εκτός φιλικού θα είναι ο Στέλιος Μαλεζάς και ο Αντελίνο Βιερίνια. Είναι αυτές οι ενοχλήσεις που δεν πατάς καλά το πόδι σου, που κάτι νιώθεις, και για να προφυλαχθούν οι δύο ποδοσφαιριστές προτιμήθηκε να μείνουν εκτός φιλικού. Αλλά σήμερα ξύπνησε με ίωση, ταλαιπωρείται από ίωση και ο Πέδρο Ενρίκε. Και είναι αμφίβολος για το σημερινό φιλικό. Mm-hmm. Βεβαίως η κατάστασή του θα εκτιμηθεί μέσα στην ημέρα και εξαρτάται από το πώς θα αισθάνεται και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, έρχεται από τη Βραζιλία, καλοκαίρι, διακοπές, μπαίνει σε ένα άλλο κλίτ, σε ένα άλλο mood. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Λοιπόν, 7 η ώρα το φιλικό, είπαμε σήμερα το πρώτο που θα έχουμε μια πρώτη εικόνα της ομάδας, αν και το συζητούσαμε και με τον Δημήτρη ότι. Παρότι θα υπάρχουν διαφορετικές ενδεκάδες, παρότι θα υπάρχουν έτσι αναμειγμένα πρόσωπα έτσι μεταξύ τους και σε άμυνα και σε επίθεση και στο κέντρο, αυτά τα φιλικά, να σου πω την αλήθεια, εμένα τα φιλικά, να ξέρεις, με κάνουν να βαριέμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι και το σκηνικό έτσι που είναι σε κάτι γήπεδα, ξέρεις, που είναι τοπικού χαρακτήρα τα γήπεδα. Να σου πω κάτι, η εικόνα στο μάτι σε κουράζει πάρα πολύ, πραγματικά, έτσι. Πραγματικά. Που γίνονται μαζεμένες αλλαγές, δηλαδή βγαίνουν πάρα 8, πολύ με κουράζει όλα αυτά. Μπαίνουν 8 και μέχρι να γράψεις αλλαγές, τώρα ποιος μπήκε πού, ποιος μπαίνει σε ποια και επίσης, θέση. Δεν ξέρω ειλικρινά. Α, το μεταξύ, σήμερα κάθεται εσύ, πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό εξάωρο, αν το σκεφτείς. Έχει 5 η ώρα Μουντιάλ, έχει 7 η ώρα ΠΑΟ και 9 η ώρα ξανά Μουντιάλ. Α, και βρέχει κιόλας. Δηλαδή τελειώνουν τα πρώτα παιχνίδια στις 5. Ναι. Έτσι. Πας καπάκι στο φιλικό του ΠΑΟΚ. Σούπερ. Τελειώνουν το φιλικό του ΠΑΟΚ και πας καπάκι σε μέση. Σούπερ. Και ναι. Είναι ένα πολύ καλό εξάωρο σήμερα ποδοσφαιρικό. Και βολεύει και ο καιρός κιόλας. Ναι. Ενδείκνεται για ποδοσφαιρικό. Προσοχή λίγο στο δρόμο τώρα, γιατί από ό,τι έχω δει έξω τώρα στο κέντρο και βρέχει και φυσάει αρκετά. Οπότε προσοχή όσοι κινείστε σήμερα. Λοιπόν, γενικότερα. Να δώσουμε δύο ακόμη θέματα. Βεβαίως. Πες μου λίγο με τον Πούκι τι γίνεται. Αυτό ακριβώς, να πούμε για τον Πούκι, να μπούμε λίγο έτσι σε μεταγραφικά μονοπάτια. Ο Πούκι, ο οποίος μας έχει απασχολήσει εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον. Έτσι, ναι. Το όνομά του φιγουράρει στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ εδώ και αρκετές ημέρες. Τα λέγαμε και χθες, Νίκο, ότι το Σαββατοκύριακο υπήρχε μια στασιμότητα, η οποία, αν θέλεις, οφείλεται στην πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί οι εκπρόσωποι και το περιβάλλον του Φιλανδού περίμεναν από τον ΠΑΟΚ κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση για να προχωρήσουν, αν θέλει, στις διαπραγματεύσεις. Φάνηκε ότι υπήρχε ένα κοινό σημείο επαφής μετά το χάσμα το οποίο σημειώναμε τις πρώτες ημέρες. Φάνηκε λοιπόν ότι βρίσκεται αυτό το κοινό σημείο επαφής. Περίμεναν οι άνθρωποι του Πούκι, οι ατζέντιδες, οι εκπρόσωποι του, κάποια ενημέρωση μέσα στο Σαββατοκύριακο από τους ασπρόμαυρους. Αυτή δεν έγινε ποτέ και βάσει πληροφοριών ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως να τσεκάρει, να εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχει stand-by τον Φιλανδό, ο οποίος όμως βλέπει ότι το όνομά του φιγουράρει και σε άλλα μεταγραφικά σενάρια. Η Daily Mail υποστηρίζει ότι η Reading έχει μπει στο κόλπο απόκτησης του Φιλανδού, ότι εξετάζει την περίπτωσή του. Έχει ένα πρόβλημα στο επιθετικό της κομμάτι και θέλει να το λύσει με την απόκτηση του 29χρονου επιθετικού. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε μετά του μεταγραφικού έτσι, ρεπορτάζ που υπάρχει και για τον Πούκι και για τον Βέρμπλουμ. Για πες. Για τον Βέρμπλουμ ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε διάθεση
αναμονής, έτσι, ότι ήταν μια υπόθεση που θα τραβήξει, γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, αλλά σε αντίθεση με τον Πούκη, στον ΠΑΟΚ είχαν αποφασίσει ότι θα δείξουν όση επιμονή χρειάζεται και απαιτείται για να αποσπάσουν το πολυπόθητο ναι του Σουηδού. Γνωρίζουν ότι το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, ο προορισμός για την Ελλάδα δεν είναι ελκυστικός για έναν ποδοσφαιριστή με το βιογραφικό, με την καριέρα, με τα θέλω του Βέρμπλουμ, οπότε είχαν έτσι τη διάθεση αυτή να τον περιμένουν, να πιέσουν ενδεχομένως ανεβάζοντας κατά καιρούς την προσφορά τους προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος απολαμβάνει έτσι διακοπές στην Τουρκία και δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιάζεται, έτσι. Γιατί όχι. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν περάσει πάρα πολλές ημέρες από τη στιγμή που βγήκε στην επιφάνεια, που είδε το φως της δημοσιότητας το συγκεκριμένο όνομα, η συγκεκριμένη μεταγραφική επίθεση. Ημέρες περνάνε, η αγωνιστική. Υπόθεση. Οι μέρες περνάνε, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, οι επίσημες, πλησιάζουν, οπότε θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και οι εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. Είτε είναι αρνητικές, είτε είναι θετικές. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας που διανύουμε, οι επιτελείς του ΠΑΟΚ περιμένουν απάντηση για να κλείσει και το συγκεκριμένο μεταγραφικό θέμα. Αν και εφόσον κλείσει αρνητικά, ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει σε ένα δεύτερο πλάνο, στο εναλλακτικό πλάνο αντί του Βέρμπλουμ. Αν προχωρήσει βεβαίως θετικά, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να ενταχθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και να γίνει έτσι το μεταγραφικό μπαμ το οποίο επιθυμούν στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, Χρήστο και όσοι, γιατί το προηγούμενο τραβήξαμε πολύ. Έλα, πες, τι, να μην ξεκαθαρίσουμε και τα όσα είπε ο Χατσερίδης. Άντε, πες το ρε, η Ελένη, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα εδώ πέρα, γιατί έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ο άνθρωπος. Μετρημένος, σοβαρός. Ρωτήθηκε για το ελληνικό διαβατήριο και για το αν υπάρχουν πιθανότητες να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Λύνοντας το μεγάλο θέμα το οποίο συζητιέται και έχει προκύψει για το πόσους ξένους έχει ο ΠΑΟΚ, για το ότι απέκτησε το Ζαμπά και έρχεται ένας ακόμη να δημιουργήσει αυτή την. Αυτή την αναστάτωση. Ναι. Μπράβο, Νίκο, μας συγχωρείτε. Αυτή την αναστάτωση στο θέμα των ξένων ποδοσφαιριστών. Και είπε ο άνθρωπος ότι νιώθω την Ελλάδα σαν πατρίδα μου, είναι η χώρα καταγωγής του πατέρα μου. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες για να βγάλω έτσι ελληνικό διαβατήριο και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις και το αν θα έχω στα χέρια μου αυτό το χαρτί, γιατί δεν εξαρτάται απαραίτητα από μένα. Σήμερα όμως, από δηλώσεις που έγιναν στην Ουκρανία από τον Χατσερίδη, προκύπτει ότι μάλλον έγινε μια μικρή παρανόηση στα λεγόμενά του. Είχαμε μια ζωντανή συνέντευξη στη νέα μου ομάδα και η απάντησή μου παρεξηγήθηκε. Αντιμετωπίζω την Ελλάδα με πολύ μεγάλο σεβασμό, αλλά είμαι Ουκρανός και δεν πρόκειται να αλλάξω την ηθαγένειά μου. Αγαπώ την Ουκρανία, η χώρα αυτή μου έδωσε τα πάντα. Έχω παίξει στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας για πολλά χρόνια και όταν καλούμε σε αυτή την ομάδα είμαι πάντα περήφανος. Αν στο μέλλον η εθνική Ουκρανίας με χρειαστεί, με πολύ χαρά θα έρθω να αγωνιστώ. Άρα δεν γίνεται Έλληνας ο Χατσερίδης, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα χάσμα, μια διαφορά στα λεγόμενά του. Εντάξει, είναι μια περίπτωση λίγο. Λίγο περίεργη, έτσι. Ναι, είναι λίγο περίεργη. Και είναι ένα προσωπικό λεπτό ζήτημα, το οποίο κάτι, ναι. Εντάξει, δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, λέει ο φίλος, εντωμεταξύ την Παρασκευή είναι η πρώτη μέρα από την έναρξη του Μουντιάλ που δεν θα έχει παιχνίδι. Πολύ ωραία. Έρχεται όμως ο μεγάλος ΠΑΟΚ και με το φιλικό που παίζει σου γεμίζει και εκείνη την αδιάφορη μέρα και χωρίς Μουντιάλ μέρα, έτσι. Είχαν πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ όταν έβγαλαν τα φιλικά. Σου λέει θα πάθουν στέρηση λόγω Μουντιάλ. Θα βάλουμε εδώ ένα φιλικό. Ναι. Λοιπόν, έχεις να μας πεις όμως για μπάσκετ. Θα πούμε πέντε πραγματάκια για μπάσκετ. Θα πούμε λίγο τι γίνεται και στο βόλιο που ανακοίνωσε τελικά τον παίκτη που λέγαμε χθες με τον Γιάννη. Δεν κρατιόταν ο παίκτης. Ναι. Έβαλε ήδη ότι είναι ποδοσφαιριστής. Λέω ότι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Στο βόλιο πάντα μιλάμε για να μπερδευόμαστε. Μάλιστα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι και τις 2 ΠΑΟΚ 24 με Ελένη Μπούντου και Νίκο Μοσχοβίτη πίσω από τα μικρόφωνα. Αναλύσαμε φουλ τα ποδοσφαιρικά. Να πάμε λίγο και στα άλλα που τα έχουμε αφήσει πίσω, Ελένη Μπούντου, η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι έχεις να μας δώσεις στίγμα, μπασκετικό στίγμα, πάρα εντάξει, πολύ λίγα πράγματα, καιρό. Λίγα πράγματα, έτσι κι αλλιώς είναι. Εσείς τα λέμε και στην Basket City εμείς που τα αναφέρουμε. Εσείς είστε οι άνετοι, έτσι, που έχετε όλο το καλοκαίρι μπροστά σας. Είναι αυτή η περίοδος στο μπάσκετ που. Ναι, μεν είναι μεταγραφική, αλλά δεν έχει πάντα και πολύ μεγάλη κινητικότητα.
Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Δεν ψάχνεται, δεν κάνει επαφές, δεν τσεκάρει παίχτες που έχει τους ρυθμούς του το μπάσκετ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Καταρχάς ξεκινάει Οκτώβριο, ρε. Οπότε έχεις δρόμο. Μιλάμε για μεγάλο καλοκαίρι, έτσι. Ξεκινάει Οκτώβριο. Για ξεκούραση, όχι αστεία. Ξεκινάει Οκτώβριο. Άντε να ξεκινήσουν προετοιμασία μετά το 15 Αύγουστο. Οπότε το καλοκαίρι είναι λίγο πιο. Καταρχάς, πριν αρχίσεις τα μπασκετικά σου νέα και τις μεταγραφές σου, πόσο υπέροχο ήταν το βίντεο της ΚΑΕ. Θες. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Πολύ ωραίο. Με τα παραλυπόμενα, τα bloopers λέγονται αυτά. Ναι, 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 ναι. Τους χορευτές, τους τραγουδιστές. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει ταλέντο. Έτσι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και δεν ήξερα ότι τα παιδιά έχουν και αυτές τις πτυχές, τις οποίες δεν τις δείχνουν πολύ μέσα στη σεζόν. Μην τους βλέπεις έτσι ψηλούς και ήσυχους. Ποιο είναι ο πιο χαβαλές μέσα στην ομάδα? Ο Ζάρας μαθαίνω ότι είναι λίγο καθημερινό μεγάλο. Ο Ζάρας. Ναι, ναι. Ναι. Και δεν του φαίνεται. Πέρα οι Έλληνες και αυτά. Ναι, είναι ατακαδόρος. Είναι καλός. Ποιος τον βάζει, ότι λέει, όταν είναι σε. Είναι ο κρέσπο του ποδοσφαιρικού Ζάρας. Που δεν του φαίνεται. Ο Λίνος είναι πολύ αγαπητό παιδί σε όλους. Για γλέντι. Τον αγαπάνε όλοι δηλαδή στο πείραγμα. Ναι, ναι, ναι. Τέτοια. Τώρα οι Αμερικανοί αλλάζουν, οκ. Όπως είναι ο Πασχαλάκης. Βρίσκω αντίστοιχο. Για πες. Φέτος οι Αμερικανοί που ήρθαν στην πορεία κούμπωσαν καλά σε όλα. Ναι, εντάξει, βλέπεις τον Λάκη Τζόνς, λες σίγουρα είναι καφενείο. Με την καλή έννοια. Ναι, θέλω να πω ότι και αυτοί που ήρθαν στην πορεία μέσα στη σεζόν κούμπωσαν καλά μεταξύ τους όλοι οι Αμερικανοί. Τέλος πάντων, καλά. Εντάξει, αυτά γίνονται. Και ένα ρε παιδί μου, θα ήθελες να τον κάνεις κολλητό σου. Κολλητό μου. Ναι. Το Τσόχλα θα θέλω να κάνω κολλητό μου. Πιστεύω ότι θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Την ξέρουμε την αδυναμία σου. Πέρα από τον Τσόχλα. Την ξέρουμε την αδυναμία σου. Ποιον άλλο. Στο μουσείο αυτό. Παίχτη. Ναι, θα ήθελες κολλητό για χαρακτήρα, για χαβαλέ, για μπύρες, ρε παιδί μου, έξω. Τσόχλα, ρε. Τσόχλα, ναι. Δεν αλλάζεις. Ναι, ναι. Ο Τσόχλας, ο οποίος ξεκίνησε πρόγραμμα, έτσι. Ναι, ο Τσόχλας είναι σε φάση αποθεραπείας. Ναι, αποθεραπεία. Ναι, αποκατάσταση, να το πω πιο σωστά. Ναι. Μετά το τραυματισμό στο γόνατο. Αν όλα πάνε καλά για τον Τσόχλα, θα είναι διαθέσιμος να επιστρέψει περίπου Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Το θέμα όμως, επειδή είναι και σε μια ηλικία περίεργη, είναι να το ξεπεράσει πλήρως το ζήτημα στο γόνατο και να είναι ξανά 100% υγιής. Τώρα, κοίτα, στα μεταγραφικά, να το πω έτσι, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που τελείωσε το θέμα του Μαργαρίτη, η δεύτερη προτεραιότητα όσον αφορά παραμονές παικτών και τέλος πάντων διάθεση να κρατήσουν κάποιους από το περσινό ρόστερ που δεν έχουν συμβόλαιο είναι στον Γκος. Αλλά νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που θα τραβήξει παραπάνω. Δηλαδή για τον Γκος. Θα έχουμε εικόνα πιο μετά. Είτε για το αν θα μείνει, είτε για το αν θα πάει κάπου άλλο. Νομίζω θα μας πάει λίγο πιο μετά αυτή η ιστορία. Για τον Μπαμπάκος, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι και ο Ηλίας Παθεοδόρου και ο Νίκος Σταυρόπουλος προετοιμάζονται σιγά σιγά για το Summer League του NBA στο Las Vegas στα μέσα Ιουλίου, που θα είναι εκεί και οι δύο. Γενικά υπάρχει αρκετή κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν λίστες παιχτών που θα είναι εκεί, που θα τους δουν αγωνιζόμενους εκεί στο Summer League. Κάποιες που έχουν ξεχωρίσει, κάποιες άλλες που βρίσκονται πιο πίσω. Επίσης το Summer League είναι μια κατάσταση τέτοια που μπορεί να έχει παίχτες που στην πορεία του καλοκαιριού μπορεί να βρεθούν μπροστά σου ως επιλογές. Γιατί πλέον η κατάσταση στην Αμερική έχει αλλάξει. Η G League δίνει καλά χρήματα και αρκετοί Αμερικανοί και καλοί Αμερικανοί προτιμάνε να μείνουν εκεί και να έχουν πάντα ζωντανό τον όνειρο του να παίξουν στο NBA. Και ομάδες οι οποίες κινούνται στα χρήματα του ΠΑΟΚ, που δεν μπορούν να δώσουν πολύ, να δώσουν υπεραξία και να πληρώσουν τρελά χρήματα, αυτό τις επηρεάζει. Είναι κάτι το οποίο ισχύει από πέρσι, θα ισχύσει και φέτος, να δούμε πώς θα υπάρξουν κινήσεις. Τώρα από Ελλάδα σίγουρα προτείνονται πολλοί. Αναφέραμε στο ΠΑΟΚ 24 μια περίπτωση που άρεσε και έχει να κάνει με τον Michael Kaiser. Παίχτη τον οποίο τον είδαμε πέρσι στην Ελλάδα με τη φανέλα της Κίμης. Πέρσι παίχτης που έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ένας ψηλός 2-8 αν θυμάμαι καλά, ευέλικτος, παίζει πάνω από το Στεφάνι, είναι παίχτης που μπορεί έτσι να κουμπώσει σε αυτά που θέλει ο Παθεοδόρου, είναι τέτοιος ψηλός είναι ο Kaiser, απλά είναι ένας παίχτης που δοκίμασε και αυτός 2 χρόνια στην G League, ήρθε πέρσι στην Κύπρο και από την Κύπρο τον πήρε η Κίμη. Έκανε καλή χρονιά φέτος. Σε συγκεκριμένο ρόλο έπαιζε περίπου 15,5 λεπτά. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί, εξετάζεται και θα δούμε αν θα προχωρήσει. Το λέω και το αναφέρω γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ θα ψάξει σίγουρα παίχτη.
σίγουρα έναν. Δεν ξέρω, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να ξανασχοληθεί με τον Τζάκσον. Απλά σίγουρα θα ψάξει έναν αντί του Κρουμπάλι, να πω έτσι. Το πιθανότερο να χρειαστεί δύο. Στην Πέμπτη και ο Μαργαρίτης, έχει το Χρυσκόπουλο. Πάντα περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Χαρλαμπόπουλο, ο οποίος είναι στο 3 βέβαια, αλλά γενικά ένας παίκτης μπορεί να βοηθήσει και στο 4. Γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά πιθανό να χρειαστεί δύο ψηλούς. Και να δούμε βέβαια, ανάλογα το πώς θα πάει ο σχεδιασμός και το τι περιπτώσεις θα προκύψουν και πώς θα είναι και οι Αμερικανοί που θα πάω, έτσι. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα που. Δηλαδή πέρσι είχε 4 σε κάποια φάση, μετά πήγε στους 5. Η λογική λέει ότι θα ξεκινήσει με 5 και θα αφήσει και μία θέση ακόμα ανοιχτή στην πορεία. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα παρακολουθούμε. Ο Μπλάτ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, που έβλεπες πριν, όχι. Όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες. Φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει, είναι πολύ σημαντική κίνηση και νομίζω ότι είναι δείγμα αυτό το πράγμα, γιατί το λέγαμε και μέσα σε σεζόν ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια περίεργη φάση το καλοκαίρι. Συλλογική. Καταρχάς είχαν κάποια θέματα οι ιδιοκτήτες του. Δικά τους. Οικονομικής φύσεως. Οικονομικά, ναι, είχαν κάποια θέματα οι ιδιοκτήτες του. Θα έμπαινε έτσι κι αλλιώς σε φάση αλλαγών στην ομάδα. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και το πρωτάθλημα να έπαιρνε. Κοίτα, ηλικιακά να το πάρεις έπρεπε να μπει σε φάση αλλαγών. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Έτσι. Ότι ακόμα και το πρωτάθλημα να έπαιρνε, νομίζω θα άλλαζε πάλι προπονητή. Αντί του Σφερόπουλου. Και η όποια επιλογή θα έδειχνε το πού θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που κάνει μια τέτοια επιλογή, τον Μπλατ, νομίζω δείχνει ότι και πάλι θα ρίξει χρήμα. Τον Μπλατ δεν είναι ούτε φθηνός προπονητής. Έτσι, είναι και πολύ καλός προπονητής μάλιστα. Και προφανώς από τη στιγμή που παίρνει τον Μπλατ, έχει διάθεση το καλοκαίρι να ικανοποιήσει τα θέλω του. Και ο Μπλατ προφανώς. Δεν θα ζητήσει πράγματα. Θα ψηθεί με έναν καλό Έλληνα παίχτη από τη, ξέρω εγώ, από τον Προμηθέα, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Έτσι, προφανώς θα ψάξει την αγορά να βρει καλούς Αμερικανούς, ακριβούς και όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι του Ολυμπιακού ήταν μια περίεργη κατάσταση. Γιατί έτσι και έτσι να κάνει αλλαγές. Ο Σπανούλης έφτασε 35. Ο Πρίντεζ είναι στα 33. Παντρεύτηκε χθες ο Πρίντεζ. Παντρεύτηκε χθες. Τα έχει χάσει. Κλαίτε όλες. Η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλο φαν κλαμπ ο Πρίντεζ. Γιατί τόσο ωραίο είναι. Κοίταξε, συγκριτικά με το τι κυκλοφορεί. Ναι. Έχει μια. Δεν είναι του γούστου μου, αλλά έχει μια. Αλφα ομορφιά, αντικειμενική. Τέλο πάντων. Οκ, εντάξει, γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, μια και ανέφερε τώρα τον Μπλατ και τον Ολυμπιακό. Για πες. Έτσι, που είσαι ουδέτερο και αντικειμενικό, θα βέβαια, λέγαμε. Βέβαια. Ο Σφερόπουλος κρίνεται επιτυχημένο στον Ολυμπιακό ή όχι. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Για μένα είναι. Πήγε δύο τελικού Ευρωλίγκα. Πήγε δύο τελικούς Ευρωλίγκα. Δεν τους πήρε, αλλά πήγε. Με μπάζετ μικρότερα από τις άλλες ομάδες που ήταν στο τελικό. Πολύ μικρότερα κιόλας. Αλλά οκ, εντάξει. Κύκλινε αυτή, κλείνει. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τους προπονητές τους αφήνει. Δεν είναι ομάδα που σε 2-3-4 στραβά αποτελέσματα μπορεί να φάει το προπονητή. Έχει κάνει μέχρι τώρα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα τα αλλάξει αυτό. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Γιαννόπουλο. Δεν έχει πάρει προπονητή ακόμα. Ο Προμηθέας γενικά κινείται. Στα ρεπορτάζ μέσα εισαγωγικά, γιατί δεν μπορεί να ρεπορτάζ αυτό το πράγμα, να διαβάζουμε ό,τι όνομα υπάρχει Ελλήνων να γράφεται στο ρεπορτάζ του Προμηθέα. Ό,τι Έλληνας παίχτης υπάρχει και δεν είναι για τους δύο, γράφεται για τον Προμηθέα, ρε παιδιά. Δηλαδή κάπου να βρούμε μια. Ένα μέτρο. Μια ισορροπία. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Οκ, okay, ο Προμηθέας πληρώνει. Ναι, πληρώνει καλά. Θέλει ό,τι καλό κινείται. Ωραία. Αλλά δεν σημαίνει ότι θέλει όλους. Ωραία. Δεν μπορούμε δηλαδή μια μέρα να διαβάζουμε ό,τι θέλει το Κατσίβελη και την άλλη μέρα να διαβάζουμε οι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στην εθνική ομάδα, ο Κατσίβελης, ο Χρυσκόπουλος και ο Μαργαρίτης. Δηλαδή, ας αποφασίσουμε τι γίνεται. Ωραία. Δηλαδή, πρέπει λίγο να βρούμε μια ισορροπία. Βάζεις τον επίλογο με καρφιά, έτσι. Ναι, να βρούμε λίγο μια ισορροπία. Βάζεις επίλογο με καρφιά. Γιατί, οκ, okay, ο Προμηθέας τον χρόνο θα παίξει στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά στην πορεία του. Ωραία. Το να παίξει στην Ευρώπη σημαίνει ότι πρέπει να έχει ένα καλό και γεμάτο ρόστερ. Για να ανταπεξέλθεις και να είσαι ανταγωνιστικός. Για να έχεις ένα καλό και μεγάλο ρόστερ, δεν μπορείς να κάνεις μόνο με Αμερικανούς. Και η ελληνική αγορά, λίγο σε αυτό το πράγμα, στο επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας, η ΑΕΚ, έχει λίγο ζήτημα. Δεν βρίσκεις εύκολα αυτό που θέλεις. Ο Κατσίβελς, ας πούμε, είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι ένας καλός Έλληνας παίκτης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε πολλά πράγματα και είναι για τέτοιες ομάδες. Ωραία. Αλλά ο Κατσίβελς έχει μία οψιόν με τον ΠΑΟΚ, η οποία ναι, μεν μέχρι 30 Ιουνίου έχει. Τη δυνατότητα να μην την ενεργοποιήσει τέλο πάντων και να πάει καπαλού. Δεν το βλέπω να γίνεται. Έτσι, και έχει και μια άλλη οψιόν που έχει να κάνει για εμάς Ευρωλίγκα γίνεται μέχρι 30 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Ωραία. Γενικότερα όμως δεν παίξει το ΠΑΟΚ. Ωραία. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί ελεύθερο στην αγορά. Αυτό θέλω να πω.
ότι υπό προποθέσεις μπορεί να είναι ελεύθερος. Προτάσεις και προσφορές, έτσι. Ωραία, μπορεί να κάνει επαφές ο μάνατζερ και καλά κάνει. Ναι. Μπορεί να κάνει επαφές με ομάδες, ωραία, να αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο ναι, έχει συγκεκριμένη ισχύ και. Θέλω να πω ότι και ο Κατσίβελης βρήκε ρόλο στον ΠΑΟΚ πέρσι που δεν είχε σε άλλες ομάδες και πήρε πολύ εμπιστοσύνη. Ωραία, και στον ΠΑΟΚ τον έχω στο μυαλό σου για την επόμενη σεζόν. Γιατί είναι ένας καλός Έλληνας παίκτης που δεν βρίσκεις εύκολα. Ωραία. Δηλαδή είναι ο Προμηθέας, παιδιά, πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο. Έτσι, δεν είναι η Real Madrid της πρωταθλήτρια Ευρώπης. Λίγο να ηρεμήσουμε τον Προμηθέα γενικά. Εντάξει, το ότι θα ανεβάσει τον μπάτζετ του και θα κάνει καλή ομάδα για τον χρόνο το ξέρουμε. Απλά δεν γίνεται να τους θέλει όλους. Δεν γίνεται. Όπως επίσης δεν γίνεται να τους πάρει όλους. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ με το Περού. Δεν θα ασχοληθείς. Αυτό έγινε χθες. Ασχολήσου με την Κροατία. Αυτό έγινε χθες. Α, βεβαίως. Γι' αυτό είχε τέτοια φασαρία. Στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα. Υπήρχε μια αναστάτωση. Θα ασχοληθώ όμως λίγο με Μέση το βράδυ. Ένα παιχνίδι που το πάρει. Αυτό θα το πάρει. Θα βάλει ένα-δύο γκολ να το καθαρίσει, ρε παιδί μου. Μόνος του. Ναι. Και είπαμε η Ισλανδία ότι δεν πρέπει να κερδίσει, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για να περάσει ο Μέση. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη Μπουντού. Γιώργος Παναγιωτίδης και φουλ επίθεση ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 3. Εμείς μαζεύουμε τα πράγματά μας και αύριο μέρα είναι. Όπου να με μια είδηση της τελευταίας στιγμής από τον Γιάννη Παρασκευαίδη, κάτι θα βγήκε. Συνεχίζει με τα ασπρόμαυρα ο Κυπρέος. Είδηση από handball. Το handball ανδρών. Ανανέωσε ο Άκης Κυπρέος τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ και για πέμπτη συνεχή χρονιά θα βρίσκεται στο δυναμικό του Δικεφάλου. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζεύουμε 7 πράγματα. Η ώρα το φιλικό. Μην ξεχνάτε, θα τα ακούσετε από το Λίμπερο φυσικά και από Σταύρο Κόλλο και από Δημήτρη Μπατζόγλου που θα είναι εκεί. ΠΑΟΚ K23 Γάνδης, 7 η ώρα. Έτσι, θα έχουμε και από εκεί ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει. Γενικότερα όλη μέρα, όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι σε προετοιμασία ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, το πρόγραμμα έτσι πηγαίνει γύρω από αυτόν. Λοιπόν, αυτά από εμάς, τα λέμε ξανά αύριο στις 12.